τα ερωτήματά μας. Έχουμε λοιπόν αποχαρακτηρισμό προστατευμένων μαρτύρων, έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί πώς είναι ο Βάρτης. Έχουμε αντιδράσεις. Ο Δημήτρης Βερβεσός, ο πρόεδρος του Δικαιολογικού Συλλόγου Αθηνών και ο εμπειρότατος, ικανότατος επιστήμονας νομικής. Πώς βλέπει αυτή την εξέλιξη? Όταν εμείς λέγαμε, όταν εμείς από θέση αρχής λέγαμε ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα δημιουργήσουν ζητήματα τέτοια, σαν και αυτά που αντιμετωπίστηκαν στην υπόθεση Νοβάρτης, μας έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία μας υποχρεώνει να βρούμε να καταπολεμήσουμε το έγκλημα και την διαφθορά, και μόνο μέσα από αυτό το μέσο, όπως όλοι λέει, σε όλο τον κόσμο, έτσι και εμείς θα το κάνουμε. Όταν λοιπόν ανοίγεις καμιά φορά τέτοιου είδους το παράθυρα, μπαίνουν μέσα θηρία και φαντάσματα. Κάποια στιγμή. Το σημαντικό είναι και για να αντιληφθούμε το τι συμβαίνει, ότι όταν βάλαμε αυτό το θεσμό με το 187, με το νόμο του 14, τότε είπαμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν, δεν μπορούν να συμμετέχουν, να ληφθούν υπόψη μάρτυρες, οι οποίοι είτε έλκουν ένομο συμφέρον, είτε είναι μπλεκόμενοι. Το 99% αυτών που είναι προστατευόμενοι ή που θέλουν να είναι προστατευόμενοι, έχουν και συμφέρον και είναι μπλεκόμενοι με την υπόθεση. Ναι. Προφανώς είναι μπλεκόμενοι. Το ερώτημα λοιπόν τώρα προκύπτει, μετά την εξέλιξη αυτή και. Το θέμα είναι κάποια στιγμή κάποιοι εισαγγελείς είπαν ότι καλώς ήταν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Ήρθε τώρα κάποιος άλλος εισαγγελέας και λέει όχι, και να αρθεί η ανωνυμία τους. Ή κάποιος τότε έκανε λάθος ή τώρα κάνει κάποιος λάθος. Αλλά είναι προφανές ένα σίγουρο ότι κανένας από εδώ και στο εξής από αυτούς που είχαν υποστηρικτές του θεσμού δεν μπορεί να πιστέψει ότι η πραγματική χρησιμότητα του θεσμού θα δώσει αποτέλεσμα, διότι κανένας από εδώ και στο εξής δεν θα θέλει να σηκώσει, να καλυφθεί από την ανωνυμία του, γιατί ξέρει ότι αύριο το πρωί μπορεί να βγει η μάσκα του και άρα δεν θα μπει να συμμετέσχει. Άρα δηλαδή η αποτελεσματικότητα του θεσμού νομίζω πλέον είναι κόλουρη. Να ακούσουμε τον κύριο Μπούκα. Κύριε Υφυπουργέ. Θα μου επιτρέψετε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή. Όπως θυμάστε, θα θυμάστε ίσως, ότι ήμουν πρόεδρος στην προανακριτική επιτροπή που διερεύνησε μεταξύ άλλων και τη σκευωρία της Νοβάρτης. Εκεί λοιπόν η ταυτότητα μάλλον των μαρτύρων είχε αποκαλυφθεί στην επιτροπή. Εμείς είχαμε εξετάσει τους μάρτυρες και με την πλασματική τους ταυτότητα, αλλά και με την πραγματική τους ταυτότητα στην επιτροπή. Και είχαν πει αντιφατικά πράγματα. Στο πόρισμά μας λοιπόν αναφέρεται συγκεκριμένα. Αυτά τα οποία σήμερα αποκαλύπτονται, αναφέρονται συγκεκριμένα. Τι δεν υπήρχε τότε? Δεν υπήρχε το νομικό καθεστώς που έδιδε τη δυνατότητα στον εισαγγελέα να επανεξετάσει τις καταθέσεις των μαρτύρων για να αποφασίσει αν θα άρει ή θα διατηρήσει το καθεστώς προστασίας. Αυτή η δυνατότητα δόθηκε πρόσφατα με νόμο της κυβέρνησής μας και οι εισαγγελείς επανεξέτασαν την υπόθεση και διαπίστωσαν ότι οι μάρτυρες αυτοί δεν μπορεί να καλύπτονται με το καθεστώς προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, πολύ απλά διότι είχαν καταθέσει ψέματα. Αυτό το καθεστώς δεν παρέχεται σε όσους θέλουν να ψευδορκήσουν ή θέλουν να καλύψουν δικές τους ευθύνες με την ανωνυμία και όλες τις άλλες δικλείδες ασφαλείας που παρέχει το καθεστώς προστασίας των μαρτύρων. Αυτό παρέχεται για να μπορέσουν όσοι γνωρίζουν ουσιαστικά ζητήματα που μπορούν να βοηθήσουν στην έρευνα, στη διερεύνηση μιας υπόθεσης, να μην κινδυνεύουν ή να μην νιώθουν ότι κινδυνεύουν. Όχι, επαναλαμβάνω, σε ψευδομάρτυρες. Και η προσωπική μου άποψη, και όχι μόνο η προσωπική μου άποψη, αλλά και η άποψη της κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο θεσμός. Δεν μπορούμε άλλωστε να τον καταργήσουμε, γιατί γνωρίζετε ότι έχουμε συμβατικά αναληφθεί στις δεσμεύσεις έναντι του κράτου δικαίου και των ευρωπαϊκών οργάνων στα οποία συμμετέχει η χώρα μας στον τομέα της δικαιοσύνης. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε αυτοί που προστατεύονται να καταθέτουν την αλήθεια και να γνωρίζουν ότι το καθεστώς προστασίας παρέχεται πλήρως, εφόσον όμως δώσουν στοιχεία τα οποία είναι βάσιμα και όχι να εργαλειοποιούνται σε μια υπόθεση που θέλουν να πλήξουν συνανθρώπους τους και προκειμένου τα πολιτικά πρόσωπα που πλήξαν. Επειδή μας αναφέρετε, εγώ δεν θα ρώταγα, αλλά επειδή το είπατε ο ίδιος. Επειδή τους συναντήσατε και προσωπικά, ως προεδρεύος μιας επιτροπής. Τους ρωτήσατε, σας απάντησαν. Η βεβαία πεποίθησή σας είναι ότι πρόκειται για πρόσωπα αναξιόπιστα? 100%. Μάλιστα. Ένα αυτό. Επίσης, τους λέτε δηλαδή ψευδομάρτυρες ευθέως? Μα δεν το λέω εγώ. Έχουν πει. Σας ρωτώ για τη δική σας προσωπική πεποίθηση στη διαδικασία που βιώσατε μαζί τους. Δεν είναι θέμα προσωπικής άποψης. Αυτά καταγράφονται στο πόρισμα. Έχουν καταθέσει εντελώς διαφορετικά και αντιφατικά πράγματα με το πραγματικό τους όνομα προς όσα κατέθεσαν με το καθεστώς προστασίας. Ένα ακόμα ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Εξετάζομαι τη Γαδά, σας υπενθυμίζω. Ένα ακόμα ερώτημα για να μου λυθεί η απορία στο σύνολό της.
κατά την κρίση σας και κατά την επιστημονική σας γνώση και για με τη θεσμική σας ιδιότητα, τηρούσαν τις προϋποθέσεις να θεωρούνται και να χαρακτηρίζονται μάρτυρες προστατευόμενοι, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα και με το περιγραφή του νόμου? Γι' αυτό απεφάνθη ο αρμόδιος εισαγγελέας ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις και γι' αυτό το λόγο έχει αρθεί και το καθεστώς προστασίας. Επομένως, εφόσον το έχει πει με τη θεσμική της ιδιότητα η δικαιοσύνη, παρέλκει οποιαδήποτε άποψη δικαιοσύνη. Δεν έχει επιβεβαιωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Βεβαίως. Ελάτε. Μου επιτρέπετε, συγγνώμη, και ο εισαγγελέας που όταν τους εξέτασε στην αρχική φάση, ο τότε εισαγγελέας, δεν τους έκρινε ότι και τότε υπήρχε δυνατότητα άρσης, αν ήταν εμπλεκόμενοι, σας είπα τις δύο προϋποθέσεις, ή αν έλκανε ένομο συμφέρον εδώ, απεδείχθηκε ότι έπαιρναν χρήματα από την Αμερική. Λοιπόν, άρα τότε κάποιος εισαγγελέας, η τότε ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, πάλι έκρινε ότι καλώς εξετάστηκαν και πάνω στις καταθέσεις τους στηρίχθηκαν οι παραπομπές. Άρα η τότε δικαιοσύνη δεν έκανε καλά τη δουλειά τους, ή τώρα δεν την κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν μπορεί και οι δύο δικαστές να έχουν, και οι δύο εισαγγελείς και οι δύο δικαστές να έχουν δίκιο. Κάποιος από τους δύο έχει κάνει λάθος. Πρέπει να αναζητήσουμε ποιος έχει κάνει το λάθος και γιατί το έχει κάνει. Η απάντηση σήμερα δίδεται από τα γεγονότα και από τις δίκες οι οποίες έχουμε στο μεταξύ μεσολαβήσει. Bon, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Πρόεδρε, χρόνια πολλά. Κύριε Βερουσέκα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Κύριε Τσιδάκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε. Εδώ είμαστε. Και να βοηθήσετε τους τηλεθεατές με τις εξελίξεις. Να είστε καλά.